Oh.
Αγαπητοί μας τηλεθεατές, χαίρετε. Μεγάλη Τρίτη βράδυ. Η Μεγάλη Εβδομάδα, όπως λένε οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, ζυγίζει αιωνιότητα. Δεν είναι μεγάλες ημέρες, είναι μεγάλα τα γεγονότα. Είναι μεγάλος εκείνος που πάσχει στο ξύλο του Σταυρού. Πού βρισκόμαστε? Δεν βρισκόμαστε στο στούντιο της τηλεόρασης Θάρη στη Ρόδο, αλλά εδώ στο μοναστήρι μας, στην Ιερά Μονή Θάρη. Εδώ που με την βοήθεια του Θεού το 1995 ξεκινούσαμε αυτή την προσπάθεια με προτεργάτη τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γάνου και Χώρας κύριο Αμφιλόχιο. Με ανθρώπους που βρίσκονται στον ουρανό, τον Μιχάλη Καβάσιλα και τον Ανδρέα Χρυσοχό. Και καταλαβαίνετε ότι και η συγκίνηση αλλά και η φόρτιση είναι ιδιαίτερες, γιατί σε αυτόν τον χώρο που ξεκινήσαμε μας δίνεται η δυνατότητα με τη βοήθεια του Θεού να έχουμε και πάλι τον σεβαστό μας γέροντα και να κάνουμε κάποιες σκέψεις πάνω στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Ερωτήσεις τις οποίες όλοι σας έχετε και θα προσπαθήσω με τη βοήθεια του Θεού να τις μεταφέρω για να ακούσουμε αυτόν τον λόγο, τον καθαρό, τον πνευματικό, τον πατερικό, που είναι αποστάλαγμα αυτής της μακρόχρονης εμπειρίας του σεβαστού μας γέροντα, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γάνου και Χώρας κυρίου Αμφιλοχίου. Γέροντα, ευλογείτε. Αισθάνομαι πολύ συγκινημένος γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, σε αυτό το χώρο που με τη δική σας ευλογία, με την ευλογία του τότε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κυρίου Αποστόλου, ξεκινούσε αυτή η ιεραποστολική προσπάθεια. Και πάντοτε όταν απολαμβάνουμε τους καρπούς προς δόξαν Θεού, νομίζω ότι αισθανόμαστε ένα αίσθημα χαράς, πνευματικής, όχι κοσμικής. Και εγώ αισθάνομαι την ίδια συγκίνηση και χαρά. Αγαπητέ μου Πάτε Νεκτάριε, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, που παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή σε όλη τη Ρόδο, σε όλα τα Δωδεκάνησα, στους Φούρνους, την Ικαρία, τη Σάμο και τη Χίο. Αισθάνομαι και εγώ αυτή τη συγκίνηση. Ενθυμούμενος, όπως είπε ο αγαπητός Πατήρ Νεκτάριος, πως τη χρονιά εκείνη το 1995 με μια θεία έμπνευση που μας έδωσε το θάρρος και τη θέληση να αποφασίσουμε τη δημιουργία ενός ραδιοτηλεοπτικού σταθμού και ο Θεός παρουσίασε όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες με την βοήθεια των οποίων υλοποιήθηκε αυτό το όραμα και αυτός ο πόθος. Και σήμερα
χαιρόμεθα όλοι για το αποτέλεσμα, το ευχάριστο, το ωραίο, το ευλογημένο αποτέλεσμα. Να έχουν οι χριστιανοί μας, όσοι σκέπτονται καθαρά, ορθόδοξα και ελληνικά, ένα σταθμό για να παρακολουθούν εκεί εκπομπές οικοδομητικές, ωφέλιμες, που άπτονται της θρησκείας, της πατρίδος, της οικογένειας, της ιστορίας, του πολιτισμού. Δεν έχουμε καμιά ψευδαίσθηση ότι έγινε από μας, όχι. Ήθελε ο Θεός να γίνει και έγινε. Εβοήθησε η Παναγία, εβοήθησε ο Ταξιάρχης Μιχαήλ, ο Άγιος Κωνσταντίνος, η Αγία Ελένη, όλοι οι Άγιοι που καθημερινά τους ενθυμούμεθα και τους επικαλούμεθα. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και τις δεήσεις αυτών εις ακούσετε και σώσει αυτούς. Δεν είμαι θα τίποτα το σπουδαίο, τουλάχιστον εγώ ταπεινός, ένας αμαρτωλός άνθρωπος είμαι, αλλά ο φόβος του Θεού υπάρχει. Ο Θεός πάντοτε επιβλέπει επί τους ταπεινούς και επακούει τις δεήσεις αυτών. Η πρώτη ευλογία του Θεού ήταν να υπάρχει ο αγαπητός μας Πανενεκτάριος, πνευματικό μου παιδί, μαθητής μου στην Πατμιάδα και αδελφός της Ιεράς Αυτής Μονής του Θάρη, ο οποίος Θεία Ευδοκία είχε σπουδάσει και 2 χρόνια δημοσιογραφία και είχε και την γνώση εκτός από τη θέληση. Η άλλη συνεργάτης που ανέφερε ο Πατυνεκτάριος, ο αξέχαστος Μιχάλης Καβάσιλας, ο μακαριστός Ανδρέας Χρυσοχός, αλλά και πολλοί άλλοι οι οποίοι συνέβαλαν και συνετέλεσαν και μέχρι σήμερα συμβάλλουν και συντελούν ή στην λειτουργία αυτού του όντως ιερού, μοναστηριακού και ιεραποστολικού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού της Ιεράς Μονής Θάρη, που έχει κεντρικό σύνθημα το «Θαρσίτε». Ακριβώς, με το πήρες από το στόμα. Ακριβώς. Το Θάρι περιέχει μέσα αυτή την έννοια του «Θαρσίτε» που είπε ο Πατενεκτάριος και είναι λόγος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσίτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο». Έχετε θάρρος. Ευλογημένοι μου χριστιανοί και αγαπητοί Έλληνες Ορθόδοξοι,
Ξέρουμε όλοι ότι σήμερα ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Οι πειρασμοί και τα προβλήματα, για την Ελλάδα μας, για την Ορθοδοξία μας, είναι πολλά. Παντού κίνδυνοι. Παντού παγίδες. Αλλά δεν πρέπει να χάνουμε το θάρρος μας. Δεν είμαστε μόνοι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε τον Χριστό μας, τον αρχηγό της σωτηρίας ημών, ο οποίος δέχτηκε με τη θέλησή του να υποστεί τον ατιμωτικό διασταυρού θάνατο, υπήκος γενόμενος μέχρι θανάτου. Μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, αλλά ο Θεός Πατέρας τον υπερήψωσε και χάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ' ουρανίων και επί γήων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Επομένως, μην χάνουμε το θάρρος μας. Μην χάνουμε την ελπίδα μας. Ιησούς Χριστός ζει και βασιλεύει στους αιώνας. Τι λέμε, γέροντας, σε όλους όμως αυτούς και σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ατμόσφαιρα την περιραίουσα που μας δημιουργεί απαισιοδοξία, μας δημιουργεί όλο αυτό το προβληματισμό, μας δημιουργεί όλη αυτή την εσωτερική αναστάτωση και πολλές φορές λιποψυχούμε ως άνθρωποι, χάνουμε αυτό το θάρρος το οποίο πολύ όμορφα το λέτε ότι πηγάζει από την πηγή που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τι κάνουμε λοιπόν? Θέλω κάποιες πρακτικές συμβουλές να μας πείτε μέσα από την πολύτιμη πείρα σας, γιατί σκοπός αυτών των εκπομπών είναι να προβληματίζουμε και κάποιους ανθρώπους και να παίρνουν από μόνοι τους θάρρος, βέβαια από τη δύναμη του Χριστού, αλλά να μπορούν και αυτοί να αντιτάξουν κάποια αντισώματα πνευματικά. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι οι πιστοί να παραμείνουν πιστοί και σταθεροί στις θέσεις τους. Και εκείνοι οι οποίοι από άγνοια ίσως έχουν απομακρυνθεί από τις έννοιες εκκλησία, πατρίδα, οικογένεια, να το ξανασκεφθούν το ζήτημα και να επιστρέψουν, να μετανοήσουν. Υπάρχει τρόπος διορθώσεως. Η Εκκλησία είναι μητέρα. Και η Ορθόδοξη Ελλάδα, η πατρίδα μας, είναι μητέρα. Ας την ταλαιπωρούμε, ας την αδικούμε, ας την ζημιώνουμε θεληματικά ή άθελα. Είναι μητέρα. Στο τέλος μας συγχωρεί και η Εκκλησία και η πατρίδα. Και όπως στην παραβολή του ασώτου Υιού ο πατέρας περίμενε τον άσωτο Υιό, έτσι και εμάς και η Αγία Εκκλησία και η ευλογημένη Ορθόδοξη πατρίδα μας η Ελλάδα μας περιμένουν
με ανοιχτές τις αγκάλες. Παρακαλώ όλους όσοι κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στη Βουλή, στην Κυβέρνηση, παντού και έχουν κάνει λάθη εις βάρος της Εκκλησίας και της Ορθοδόξου Πατρίδας μας της Ελλάδας, να κάνουν το σταυρό τους και να σκεφτούν με ποιο τρόπο μπορούν αυτά τα λάθη να τα επανορθώσουν. Να πάψει αυτό το άχαρο παραμύθι χωρισμός Εκκλησίας και Πατρίδας, Εκκλησίας και κράτους. Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο που είναι ενωμένη η Εκκλησία με την Πολιτεία. Είμαστε κομμάτι του Βυζαντίου. Δεν μπορεί να γίνει αυτός ο χωρισμός. Για σκεφτείτε, να γινόταν ένα κοσμικό κράτος και τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα να ήταν ανοιχτά τα καταστήματα, τα σχολεία, όλα και να μην υπάρχει αυτό το ωραίο που ζούμε, που ξέρουμε αυτές τις μέρες σταματάνε όλα και πάμε στις εκκλησίες, κάνουμε την νηστεία μας, παρακολουθούμε τις ιερές ακολουθίες, τις προγιασμένες θείες λειτουργίες, όλα αυτά, και νιώθουμε μέσα στη ψυχή μας ένα μεγαλείο και μια αγαλίαση. Δεν θα είναι έγκλημα αυτό που λένε μερικοί να σταματήσει να υπάρχει αυτή η ευλογία? Αγαπητοί μου αδελφοί Ορθόδοξοι Έλληνες, και η πολιτική και όλοι, μπορεί όλοι μας να κάναμε λάθη. Μία λύση υπάρχει: να μετανοήσουμε, να σκεφτούμε τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τους ήρωες 21, τον Μακριάνη, τον Καποδίστρια. Τι παρακαταθήκες μας άφησαν? Και να αλλάξουμε πορεία. Κανείς δεν είναι κακός. Όλοι οι Έλληνες είναι καλοί, καλής πάστας άνθρωποι. Και αυτοί ακόμα που έστω εν αγνία τους στρέφονται κατά της Εκκλησίας είναι καλοί Έλληνες. Απλώς έχουν επηρεαστεί από ρεύματα και ιδεολογίες αντίθετες. Αλλά ας μην αφήσουμε αυτά τα ρεύματα και τις ιδεολογίες να μας καταλάβουν, να μας κυριεύσουν. Ώρα ημάς εξύπνου αναστήνε. Είναι ώρα να ξυπνήσουμε από αυτό το λίθαργο της αδιαφορίας, της απροσεξίας. Θα παίρνουμε από όλους τους λαούς που είναι γύρω μας και από τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη και από την Αμερική, θα παίρνουμε ό,τι καλά πράγματα, ό,τι καλά στοιχεία έχουν. Έχουν καλά πράγματα και καλά στοιχεία. Αυτά θα μιμούμεθα. Όχι τη
τις αιρετικές τους δοξασίες. Όχι τις αντιχριστιανικές και αντιελληνικές, αφελληνικές ιδέες. Η Ελλάδα, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι ένα κράτος όπως όλα. Και με αφέλεια σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να το κάνουμε ένα κράτος άθρησκο λαϊκό. Δεν είναι. Η Ελλάδα, όπως είπε ο ποιητής, είναι διαμαντόπετρα στις γης το δαχτυλίδι. Είναι μια η Ελλάδα. Είναι το αλάτι που να στιμίζει την κοινωνία. Είναι η χώρα που είναι λουσμένη όχι μόνο από το φυσικό φως που λάμπει πάντα ο ήλιος, αλλά κυρίως από το πνευματικό φως της Ορθοδοξίας. Η Ελλάδα πρέπει να ζήσει. Και αυτό το πιστεύουμε όλοι οι Έλληνες. Σε όποιο κόμμα και σε όποια παράταξη και να ανήκει ο καθένας, είμαι σίγουρος ότι όλοι νιώθουμε τι θα πει η Ελλάδα και αγαπούμε την Ελλάδα. Λοιπόν, μην κάνουμε ενέργειες εν αγνία μας εις βάρος αυτής της ευλογημένης πατρίδος που λέγεται Ελλάδα, που είναι γεμάτη από εκκλησίες, από εξοκλήσια, από μοναστήρια, από Αγίους, από Άγια Λείψανα. Πρέπει την Ελλάδα να την προσέχουμε σαν τα μάτια μας, ως κόρην οφθαλμού. Μην ξεχνάμε που ακούσαμε χθες το Ιερό Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη, όταν πήγαν Έλληνες να δουν τον Χριστό στο Ιεροσόλυμα. Και το είπε ο Απόστολος Φίλιππος τον Απόστολο Ανδρέα και οι δυο μαζί πήγαν και το ανεκίνησαν στον Χριστό. Τι είπε ο Χριστός? Ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ήλθε η ώρα, τώρα που οι Έλληνες ήρθαν κοντά μου, να δοξαστεί το όνομά μου. Και είπε ακόμα ο Κύριος, για αυτή την απιστία και τη σκληρότητα του Ιουδαϊκού λαού, ο Θεός θα πάρει την ευλογία του από αυτό το λαό και θα τη δώσει σε έθνος που ποιεί τους καρπούς αυτού. Και αυτό το έθνος είναι το ευλογημένο ελληνικό ορθόδοξο έθνος. Έθνος με ορθοδόξους χριστιανούς υπηκόους. Αυτό είναι το ελληνικό έθνος. Και αισθάνομαι και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το έθνος, όχι μόνο το κράτος που είναι στα στενά όρια της ελληνικής επικράτειας, αλλά το έθνος που πάει στην Κύπρο, που πάει στη Βόρειο Ήπειρο, που πάει στην Ανατολική Ρωμιλία, που πάει στα Σκόπια, που πάει στην Ήμβρο, στην Τένετο, στην Ανατολική Θράκη, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Μικρά Ασία, παντού που είναι απλωμένες οι ρίζες του. Μπορεί σήμερα όλα να είναι σε αυτούς τους τόπους που είπα, τους εκτός ελλαδικού χώρου, όλα σιωπηλά.
διότι τα σκιάζει η φοβέρα και τα πλακώνει η σκλαβιά, αλλά υπάρχουν οι ρίζες. Και αναμένουν. Υπάρχουν οι ρίζες και κάποτε θα βλαστήσουν. Γέροντας, όλα αυτά τα οποία τόσο όμορφα μας αναπτύσσετε, νομίζω ότι η βασική λέξη κλειδί που θέλουμε να μας αναπτύξετε είναι η λέξη μετάνοια. Γιατί μόνο αν, όπως είπατε, μετανιώσουμε όλοι για τα σφάλματα, για τα λάθη μας, αλλά και για ένα σαράκι που κατατρώει το μέδουλι της κοινωνίας μας. Και αυτό το σαράκι λέγεται εγωισμός. Ο εγωισμός δεν μας αφήνει πολλές φορές να δούμε αυθεντικά τα πράγματα. Μας βάζει παραμορφωτικούς φακούς ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και βλέπουμε που οδηγούμεθα. Πώς λοιπόν θα την πετύχουμε τη μετάνοια? Η μετάνοια είναι μία λέξη που την ακούμε και δρά με ένα μαγικό τρόπο. Είναι κάτι πιο εσωτερικό, κάτι πιο έμπρακτο, κάτι καθημερινό, κάτι που το έχουμε ανάγκη όλοι μας και κάτι που δεν θα πρέπει να το εφαρμόσουμε μόνο αυτές τις ημέρες που μας το υπομιμνείς και η Εκκλησία, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Γιατί άλλωστε ο Χριστός μας δεν είπε «μετανοήσατε», είπε «αυτό το διαρκές, το μετανοείτε». Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, εκτός από τα προσωπικά μας λάθη και αμαρτήματα, για τα οποία πρέπει να μετανοούμε, πέσαμε και σε κάποια άλλα λάθη. Αθώοι τότε, όταν ελευθερωθήκαμε από τον τουρκικό ζυγό, και άπειροι, νομίσαμε ότι η Ευρώπη έχει το φως, έχει τον πολιτισμό. Και πρέπει ό,τι κάνουν εκείνοι να κάνουμε κι εμείς. Μιμητισμός. Και πήραμε αυτά τα στραβά και ανάποδα που εκήρυξε η Γαλλική Επανάσταση, η οποία αντί να μιλήσει για ελευθερία, για δικαιώματα του ανθρώπου, μίλησε για αθεία, ότι τώρα δεν μας χρειάζεται ο Θεός. Αλλά ήδη είχε υποκύψει και στις αιρέσεις του παπισμού και του προτεσταντισμού και έτσι εμείς, άπειροι τότε, αθώοι, παρασυρθήκαμε όπως ο Αδαμάντιος Κοραής και άλλοι. Και ήρθαν και οι Βαβαροί οι σύμβολοι του ανηλίκου αυτοκράτερος Όθωνος, που ήταν καλός Όθωνας, αγαπούσε την Ελλάδα. Και δεν είχαν τίποτα άλλο να σκεφτούν οι ευλογημένοι παρά να κλείσουν τα μοναστήρια. Τα μοναστήρια στα οποία φιλοξενούνται οι αγωνιστές του 21 και τους ενίσχυα στον αγώνα με κάθε τρόπο, να κλείσουν τα μοναστήρια προτεσταντική άποψης. Να φύγει η Ελλάδα, η Εκκλησία της Ελλάδας, να φύγει από το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο που ήταν πάντα ο προστάτης μας, η μητέρα Εκκλησία. Φιλόστοργος. Να κάνει, λέει, να γίνει κρατική Εκκλησία κατά το σύστημα των Ευρωπαίων. Και δώσαμε εμείς οι Έλληνες, δυστυχώς, δώσαμε το παράδειγμα μετά να ζητήσουν το ίδιο πράγμα και οι άλλοι λαοί των Βαλκανίων
και η Σερβία και η Ρουμανία και η Αλβανία και να γίνουν αναγκαστικά αυτοκέφαλες εκκλησίες, καινούρια πατριαρχία, αρχιεπισκοπές. Καλό είναι, δεν λέμε ότι δεν είναι καλό, αλλά διασπάστηκε η ενότητα της Ορθοδοξίας. Και έμεινε το οικουμενικό μας πατριαρχείο με λίγο πίμνιο. Και ενώ είχε αυτή την μεγάλη ιστορία να είναι η πρωτόθρονη ανάμεσα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες Εκκλησία, να μην έχει τόσο πολύ πίμνιο κοντά του και να υποφέρει και το Πατριαρχείο και να σταυρώνεται πολλές φορές. Λοιπόν, πρέπει να μετανοήσουμε για αυτά τα πράγματα. Όλοι να μετανοήσουμε. Όλοι μας είμεθα βαπτισμένοι, μυρωμένοι, ορθόδοξοι χριστιανοί. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και όταν πηγαίνουν οι βουλευτές μας που τους εκλέγουμε εμείς στη Βουλή και πάει ο Αρχιεπίσκοπος να κάνει τον αγιασμό, να φιλούν το Άγιο Ευαγγέλιο, να κάνουν το σταυρό τους, να δίνουν το καλό παράδειγμα στο λαό που τους ψηφίζει. Διαφορετικά τον κάνουν αυτό το λαό να πικραίνεται και να λέει, μα τι είναι αυτή. Να συνέλθουμε όλοι να μετανοήσουμε. Να μην κάνουμε τρέλες. Δεν είμαστε οποιοδήποτε λαός της Ευρώπης. Είμαστε Ευρώπη. Αλλά δεν είμαστε οποιοδήποτε λαός. Είμαστε οι Έλληνες. Είμαστε ο νέος Ισραήλ. Είμαστε το ευλογημένο έθνος που ο Χριστός το ευλόγησε και το αγάπησε και το αγαπά και το προστατεύει. Και αν σήμερα περνούμε διάφορες δυσκολίες, είναι διότι ο Χριστός από αγάπη επιτρέπει να υφιστάμεθα αυτές τις δυσκολίες, να κάνουμε αυτόν τον κανόνα, να μετανοήσουμε, να συνέλθουμε και τότε, όπως λέει η Αγία Γραφή, εάν μετανοήσετε, τα αγαθά της γης φάγεστε. Είναι παιδαγωγικά, γέροντα, όλα αυτά τα μέτρα, θα μπορούσαμε να πούμε. Ακριβώς είναι παιδαγωγικά. Ο Χριστός μας αγαπά, αγαπά την Ελλάδα, δεν την εγκαταλείπει, ούτε θα την εγκαταλείψετε. Είναι παιδαγωγικά, είναι όπως ο πατέρας που αγαπά το παιδί του και το παιδεύει, το δοκιμάζει για να το βοηθήσει να βρει το δρόμο του και όχι που δεν το αγαπά, και ο Θεός Πατέρας μας αγαπά και μας δοκιμάζει για να ξαναβρούμε το δρόμο μας. Εάν τα καταφέρουμε και ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που παρεμβάλλονται από ανθρώπους της αιρέσεως και του σκότους και σταθούμε στα πόδια μας και πούμε όχι, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες, δεν θα κάνουμε αυτό που κάνουν αυτοί οι άλλοι, γύρω μας. Τους αγαπούμε σαν ανθρώπους, μιμούμεθα τα καλά τους, αλλά δεν παρασυρώμεθα από αυτά τα κακά που θέλουν να διαλύσουν τις έννοιες πατρίδα, οικογένεια, εκκλησία. Για μας αυτό το τρίπτυχο είναι η σημαία μας.
πατρίδα, εκκλησία, οικογένεια. Και βλέπαμε μεγάλη χαρά σε όλη την Ελλάδα, από πάνω από τη Μακεδονία μέχρι την Κύπρο. Όλοι οι Έλληνες τώρα αυθόρμητα υψώνουν τη γαλανόλευκη. Τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει κάτι? Δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες αγαπούν την Ελλάδα, αγαπούν την Εκκλησία, αγαπούν την Ορθοδοξία, αγαπούν την οικογένεια. Και κάποτε όταν ορθοποδήσουμε και συνέλθουμε και μετανοήσουμε και αρχίσουμε να διορθώνουμε τα κακό κείμενα, τότε θα ξαναφτιάξουμε και τα σχολεία μας, τα οποία τώρα πήγαν κατά βαρβάρων, η παιδεία μας, θα τα διορθώσουμε ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν τα ελληνικά γράμματα και να μπει και η καθαρέμουσα, τα σχολεία. Δεν μπορούμε, αν δεν ξέρουμε την καθαρέμουσα, να καταλάβουμε ούτε αυτή τη δημοτική. Να μπουν τα θρησκευτικά ως ομολογιακό μάθημα που θα διδάσκουν τις αλήθειες, τις αποκεκαλυμμένες της πίστεως μας. Αλλά και ήθος. Και θα διδάσκουν την αρετή. Σύμφωνα με αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας που είχαν πνεύμα Θεού. Πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής. Πανουργία. Πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Τι έλεγαν τα παιδιά που πήγαιναν στο κρυφό σχολείο? Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα. Γράμματα, σπουδάσματα, του Θεού τα πράγματα. Δηλαδή και γράμματα και του Θεού τα πράγματα. Τις εντολές του Θεού. Όχι τώρα. Πώς μπορεί να συμβιβαστεί ένα Ελληνόπουλο να μαθαίνει γράμματα και να μην ξέρει την πίστη του? Αυτά είναι εγκληματικά και πρέπει να τα σταματήσουν οι πολιτικοί μας και να τα διορθώσουν. Και θα είναι τιμή τους και έπαινος τους. Θα δώσουν μεγάλη χαρά σε όλους μας.
Γέροντα, είναι πολύ σημαντικό σε όλα αυτά τα οποία μας λέτε, ότι πρέπει να βρούμε το ρυθμό μας, να βρούμε το δρόμο μας, να βρούμε την περπατησιά μας, και Μεγάλη Εβδομάδα, για να το συνδέσουμε με αυτό το ταξίδι το πνευματικό που κάνουμε, είναι μια τέτοια ευκαιρία, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν και κάποια γεγονότα ή κάποια πρόσωπα τα οποία προβάλλουν ως πρότυπα να τα μιμηθούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε, ας πούμε, τη Μεγάλη Δευτέρα. Τι λέει το Συναξάριο? Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα μνήαν ποιούμεθα του Μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις σικής. Πείτε μας λίγα πράγματα, γιατί η Εκκλησία τη Μεγάλη Δευτέρα βάζει αυτό το όμορφο πρότυπο του Ιωσήφ του Παγκάλου, Πάγκαλος. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος είναι τύπος του Χριστού, που τον έριξαν τα αδέλφια του στον λάκο, είναι η ταφή του Χριστού. Και μετά πουλήθηκε και ο ίδιος η Ανάσταση, και είναι ο τύπος της αγνότητας και είναι ο τύπος της ταπεινώσεως. Τον Ιωσήφ λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν τον πούλησα στην Αίγυπτο η αδελφή του, αλλά η ταπείνωση του. Ήταν ταπεινός και δεν μίλησε. Μπορούσε να διαμαρτυρηθεί, να χαλάσει τον κόσμο και να μην πάει πουθενά, αλλά ήταν ταπεινός εις τύπον του Κυρίου ημώνος ο Χριστού, ο οποίος λιδωρούμενος ούκαντε λιδώρη, Πάσχον ούκη πύλη, παρεδίδωδε το κρίνοντι αυτό δικαίως. Και εξηρανθήσας εκεί, γιατί μπαίνει την Μεγάλη Δευτέρα? Και εξηρανθήσας εκεί, μια παραβολή βέβαια που δείχνει ότι πρέπει οι χριστιανοί να έχουμε καρπούς μετανοίας, καρπούς αγάπης, καρπούς αρετής, να μην είμαστε σαν τα άκαρπη, σαν την άκαρπη σική. Να είμαστε δέντρα καρπερά, να κάνουμε καλούς καρπούς, και η πίστης βέβαια, αλλά και τα έργα. Διότι όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του, η πίστης χωρίς έργα, χωρίς τον έργο είναι νεκρά. Αν κάνουμε, Γέροντα, όμως πολλές φορές τα καλά έργα, όπως λέτε, και το κάνουμε για δική μας φιλαρέσκεια, για να παίρνουμε τον έπαινα του κόσμου, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μία δικλίδα ασφαλείας αυτό? Πρώτα-πρώτα τα έργα δεν έχουν αξία, έτσι. Και δεύτερο, αντί να ωφελούμε τον εαυτό μας εμείς που τα κάνουμε, το ζημιώνουμε. Διότι πέφτουμε στο μεγαλύτερο αμάρτημα που υπάρχει, την υπερηφάνεια. Πάμε να δούμε τη Μεγάλη Τρίτη, τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη της των 10 Παρθένων Παραβολής της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνήαν ποιούμεθα. Τι συμβαίνει τη Μεγάλη Τρίτη με αυτή την παραβολή των 10 Παρθένων? Πολλοί καυχόνται ότι είναι αγνοί, δεν έπεσαν σε σοβαρά σαρκικά αμαρτήματα, αλλά όμως στερούνται από έργα αγάπης. Ο νυμφίος Χριστός λοιπόν μας περιμένει όλους, μας θέλει να πάμε στον νυφώνα του, στο παλάτι του ουρανού, στολισμένοι με καλά έργα. Αυτή, Γέροντα, η έννοια της αγνότητας που αναπτύσσεται είναι κάτι το ευρύτερο, δηλαδή πέρα από τη σωματική πρέπει να είναι και οι λογισμοί μας, η σκέψη μας, το μυαλό μας? Μα όταν ο άνθρωπος, ας πούμε ότι είναι αγνός στο σώμα, καθαρός, αλλά έχει υπερηφάνεια, δεν ωφελεί. Δεν αξίζει τίποτε. Η υπερηφάνεια είναι η χειρότερη αμαρτία. Πρέπει λοιπόν όλα με ταπείνωση. Ταπεινά και σιγανά, που λέει και το ωραίο τραγούδι της Καλύμνου. Σιγανά και ταπεινά. Είναι μερικά δημοτικά τραγούδια τόσο ωραία. Και με νόημα. Και έχουν νόημα, ναι.
Αυτό το οποίο λέει στο Ευαγγέλιο, το ότι πρέπει να είμαστε εν εγρηγόρση, πάντοτε να έχουμε εγρήγορση. Αυτή η εγρήγορση είναι η πνευματική εγρήγορση, ε. Ότι μας καταλαμβάνει ο ύπνος της αμαρτίας και της ραθυμίας. Και της ραθυμίας, και πέφτουμε στα διάφορα λάθη. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην σέλθετε εις πειρασμό. Το με πνεύμα πρόθυμα, ή δε σάρξ ασθενείς. Δια τούτο γρηγορείτε. Δια τούτο γρηγορείτε. Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, της αληψάσης των Κύριων Μύρο, πόρνης γυναικός μνίαν ποιήστε, οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι πρώτου σωτηρίου πάθους, μικρόν τούτο γέγονε. Ξέρετε, Γέροντα, τι μου είπε κάποιος μία φορά, ότι η Εκκλησία που λέμε ότι είναι αναχρονιστική, ότι είναι μιας άλλης εποχής, δείχνει αυτό το ρηξικέλευθο πνεύμα, να υμνεί μία πόρνη. Αλλά όμως πού στέκεται, σε αυτό που λέει το τροπάριο, δεινών ηραθυμία, μεγάλη μετάνοια. Δεν είναι ότι αμαρτάνει ο άνθρωπος, όλοι αμαρτάνουμε, μόνο ο Χριστός είναι αναμάρτης. Αλλά έπεσες, σήκω. Ξανά έπεσες, ξανά σήκω. Πόσες φορές ρώτησε ο Απόστολος Πέτρος τον Κύριο, μέχρι 7, να συγχωρούμε αυτούς που πέφτουν σε λάθη. Λέω όχι 7, μέχρι 77. Το άπειρο. Εννοώντας το άπειρο. Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες, αλληλοδιαδόχος εκ των θείων Αποστόλων και των Ιερών Ευαγγελίων, παραδεδόχασιν ημίν 4 την να εορτάζει. Τον Ιερών Νυπτήρα, των μυστικών δείπνων, δηλαδή την παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων, την υπερφυά προσευχή και την προδοσίαν αυτήν. Να τα δούμε αυτά τα 4 γεγονότα ένα-ένα. Ιερός Νυπτήρας οπωσδήποτε μας παραπέμπει και στο ευλογημένο νησί της Πάτμου, Γέροντα, που γίνεται η Αναπαράσταση. Είναι μια πράξη ταπεινώσεως όλο αυτό. Ο Ιερός Νυπτήρας είναι μια αναπαράσταση του γεγονότος που ο Χριστός ταπεινωνόμενος, ο Κύριος, ο διδάσκαλος, ένυψε τους πόδας των μαθητών. Είναι μια συγκινητική τελετή η οποία γίνεται στα Ιεροσόλυμα και στην Πάτμο, η οποία είναι η Ιερουσαλήμ του Αιγαίου. Και πράγματι συγκινεί αυτή η τελετή, ζωντανεύει αυτό το γεγονός ότι ο Χριστός έπλυνε τα πόδια του μαθητών. Και ο Απόστολος Πέτρος δεν ήθελε, λέει, εσύ θα μου νύψεις ο διδάσκαλος εμένα του μαθητού τα πόδια, και του λέει ο Χριστός, όχι μόνο, εάν δεν δεχθεί να σου νύψω τα πόδια, δεν θα έχεις μέρος μαζί μου στη βασιλεία μου. Και τότε ο Πέτρος ο καημένος έβαλε μετάλλια και λέει, όχι μόνο τα πέδια, λέει και τα χέρια και το πρόσωπο. Λοιπόν, δείχνει την ταπείνωση. Μια φορά ο Άγιος Βασίλειος, όταν ήταν στη ζωή, πήγε σε ένα μοναστήρι και είπε στον ηγούμενο να φωνάξει κάποιον να τον κάνει διάκονο. Ήρθε ένας, του ρίξε νερό και πει ο Άγιος Βασίλειος, του ρίξε και εκείνος. Λέει, όχι, λέει, εσύ ο δεσπότης. Λέει στον ηγούμενο, φώναξε άλλο. Έρχεται άλλος, του ρίξε, πει να του ρίξει νερό να πλύνει τα χέρια και δέχθηκε με ταπείνωση. Και λέει ο Άγιος Βασίλης, αυτό θα χειροτονήσω. Πρέπει να έχουμε ταπείνωση. Ξέρετε τι μου θυμίζετε τώρα, Γέροντα? Ένα άλλο σύμπτωμα το οποίο πολλές φορές το παρουσιάζουμε. Η ταπεινολογία.
Που και αυτό είναι αμάρτημα, έτσι. Μεγάλη αμαρτία, υποκρισία. Υποκρισία. Να μην είναι κανείς ταπεινός και να κάνει τον ταπεινό είναι η πιο μεγάλη αμαρτία. Και όπως πολύ σωστά το διατύπωσες, είναι ταπεινολογία, δεν είναι ταπείνωσης, είναι ταπεινολογία. Αυτός ο Ιερός Νυκτήρας έχει και μία αυτή η πράξη, ένα βαθύ συμβολισμό, ότι ο Χριστός πλύνει τα πόδια των μαθητών που θα εξαπλωθούν μετά σε όλη την οικουμένη, ως ωραίοι πόδες των Ευαγγελιζομένων, την ειρήνη. Πολύ σωστή παρατήρηση, ακριβώς. Ακριβώς. Μυστικός δείπνος. Μυστικό δείπνος. Τι είναι, γέροντα, αυτό, μήπως το έχουμε μάθει και αυτό να το κάνουμε ως συνήθεια. Πολλοί χριστιανοί μας λένε θα πάμε να κοινωνήσουμε για το έθιμο, τη Μεγάλη Πέμπτη, το Πάσχα, της Παναγίας, τα Χριστούγεννα και έτσι εξεπληρώσαμε, υποτίθεται, την υποχρέωση και το καθήκον μας. Είναι έτσι τα πράγματα ή πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο σκέψεώς μας και σε αυτά? Αυτή είναι μια πλάνη. Η Αγία μας Εκκλησία προσφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού όχι μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη ή το Μεγάλο Σάββατο, αλλά κάθε φορά που γίνεται Θεία Λειτουργία ή τώρα τη Σαρακοστή που γίνεται η κατανυκτικότατη προγιασμένη Θεία Λειτουργία, και πρέπει ο χριστιανός να είναι έτοιμος να πηγαίνει να κοινωνεί συχνά. Η Θεία Κοινωνία πρέπει να είναι συχνή. Πόσο συχνή? Όσο δυνατόν περισσότερο, και επειδή μόνος του κανείς μπορεί να κάνει λάθος, να συμβουλεύεται το πνευματικό του πατέρα για να του λέει κάθε πότε να κοινωνεί. Και αυτοί που έχουν το μεγάλο αξίωμα της πνευματικής πατρότητας, το δικαίωμα δηλαδή από τον επίσκοπο να εξομολογούν, πρέπει να έχουν πνεύμα διακρίσεως και να καταλαβαίνουν πότε θα επιτρέπουν στον χριστιανό να κοινωνεί και πότε θα τον εμποδίζουν. Όπως και να έχει το πράγμα, για να κοινωνεί κανείς πρέπει να έχει ταπείνωση, συνέστηση της αμαρτωλότητός του και να έχει και αγάπη. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει ο ιερέας πριν, αγαπήσομεν αλλήλους. Είναι αινομονία. Είναι αινομονία, ομολογήσομεν. Δεν μπορώ να πάω να κοινωνήσω και να έχω βαρία καρδιά με κάποιον και να μην μπορέσω να το πω. Συγγνώμη, συγχώρεσέ με. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό που βλέπουμε στην Κυριακή προσευχή, το Πατερημόν, που λέγει Πάτερ ημών εν της ουρανής κλπ. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και η μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Μου κάνει εντύπωση ότι το Πατερημόν που το λέμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, έχει δύο πράγματα που είναι σε διαρκή χρόνο. Πρώτον, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερα. Και από την άλλη, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών και συγχώρεσέ μας τα αμαρτήματα. Άρα και τα αμαρτήματα μας είναι κάτι που υπάρχει κάθε μέρα. Γι' αυτό ο Κύριος το έβαλε μαζί με τον επιούσιον άρτον να ζητούμε και την άφεση των αμαρτιών μας, αλλά ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Όπως και εμείς πρέπει να συγχωρούμε σε αυτούς που μας έχουν εσφάλει.
Αυτό που κάνουν γέροντα κάποιοι γονείς να πιέζουν τα παιδιά να πάνε στην εκκλησία να κοινωνήσουν. Γιατί είπατε μία λέξη πάλι κλειδί, ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται με αγάπη. Να μην είναι τυπικά, να μην είναι μόνο υποχρέωση, αλλά να είναι κάτι που βγαίνει μέσα από την αγάπη. Αυτό δεν θέλει ο Θεός, αυτό δεν ευλογεί ο Θεός. Το παιδί δεν είναι χτήμα του γονιού. Είναι παιδί του Θεού, ο Θεός το στείλε. Είναι μια ανεξάρτητη προσωπικότητα. Όσο και μικρονάν έχει την προσωπικότητά του. Και πρέπει με σεβασμό στην ελευθερία του να τους συμπεριφερόμεθα. Με αγάπη, με καλοσύνη, με σεβασμό, γιατί όχι. Ώστε σιγά σιγά να συνηθίσει να κάνει αυτά που πρέπει, όχι με φοβέρες και με φοβέρες. Αλλά ακόμη και να παραστρατήσει, σας βλέπω πολλές φορές πώς αγκαλιάζετε ανθρώπους ακόμη με περισσότερη αγάπη θα λέγαμε από εμάς. Γιατί πραγματικά αυτό είναι το μεγαλείο του Χριστού. Αυτό έκανε ο πατέρας της παραβολής του Ασώτ. Και η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα των πρώην. Πρώην άσωτος, πρώην πόρνη. Ακριβώς, ακριβώς. Όλα, όπως λέει ο Απόστολος, πάντα ημών εν αγάπη γινέστο. Όλα με αγάπη να γίνονται. Όχι με φοβέρες, όχι με εξουσιαστικό ύφος. Και ειδικά σήμερα, γέροντα, που έχουν αλλάξει, όπως λένε κάποιοι, εποχές και που τα παιδιά είναι πολύ ελεύθερα στο να κάνουν πολλά πράγματα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από όλους αυτούς τους κινδύνους, γιατί έχουν τα πάντα μπροστά τους. Όταν όμως το θωρακίσουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, με την αγάπη, θα βγει αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, το φιλότιμο. Ναι. Και ο Άγιος Πορφύριος λέει ότι πρέπει τα παιδιά με αγάπη, όχι με φοβέρες. Η υπερφυά προσευχή. Η υπερφυά προσευχή, εάν ο Κύριος ως άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη μπροστά στο μεγάλο γεγονός του εκουσίου θανάτου αυτού να ζητήσει τη βοήθεια του ουράνιου πατέρα του, του είπε, λέει, αν είναι θέλημά σου να μην το πιω το ποτήρι του θανάτου, αλλά και πάλι όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Εάν ο Χριστός λοιπόν μπροστά σε αυτό το μεγάλο γεγονός της θεληματικής σταυρώσεως του, γονάτισε και προσευχήθηκε στον ουράνιο πατέρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε προβλήματα και δοκιμασίες και στεναχώριες? Δεν πρέπει το ίδιο να κάνουμε, να γονατίζουμε και να παρακαλούμε τον Θεό? Όχι να πηγαίνουμε στους μάγους και στα μέντυπ και σε αυτά τα ανόητα πράγματα. Όσοι πάνε σε τέτοια πράγματα αμαρτάνουν και πρέπει να το εξομολογούνται. Το Χριστό πρέπει να γονατίζουμε, την Παναγία μας, η οποία σαν μητέρα του Κυρίου μεσητεύει στον Υιό της για μας, τους Αγίους μας, οι οποίοι είναι οι φίλοι του Θεού και μας αγαπούν, ιδίως οι Άγιοι Άγγελοι. Και πρέπει στην προσευχή μας να κάνουμε αναφορά και στον Άγιο Άγγελο φύλακά μας. Καθένας μας έχει τον Άγγελο φύλακά του που δεν πρέπει να τον ξεχνά. Δεν πρέπει να ξεχνά ότι αυτός ο Άγγελος τον φυλάει, τον προστατεύει. Ότι όταν κάνει οποιαδήποτε αμαρτία φεύγει λυπημένος μακριά. Αλλά όταν μετανοεί πάλι και εξομολογείται, γυρίζει χαρούμενος πάλι κοντά τον άνθρωπο τον οποίο προστατεύει. Λοιπόν, προσευχή πάντοτε, ιδίως στις δύσκολες ώρες και όχι μόνο, όταν έχουμε ανάγκη να παρακαλούμε το Θεό για αρρώστιες, για προβλήματα, διάφορα, αλλά πρέπει να κάνουμε και προσευχή δοξολογική, ευχαριστιακή, να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό για όσα μας προσφέρει.
να μην είμεθα αγνώμονες. Απολαμβάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή την ωραία φύση τώρα που βλέπω τα δέντρα, τα λουλούδια, τα πουλιά, τα πάντα. Ποιος τα έκανε? Δεν πρέπει να θυμούμεθα το Θεό που τα έκανε τόσο ωραία και να το δοξάζουμε σε κάθε βήμα που κάνουμε. Δεν πρέπει όταν τρώμε να παρακαλούμε τον Χριστό να ευλογεί το τραπέζι μας και μετά να τον ευχαριστούμε που μας έδωσε πλούσια τα αγαθά του. Δεν πρέπει όταν σηκωνόμεθα από το κρεβάτι να ευχαριστούμε τον Κύριο που μας βοήθησε να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε και να σηκωθούμε να δούμε το φως της καινούριας ημέρας. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Πρέπει να είστε ευγνώμονες. Αφανείς και εμφανείς ευεργεσίες. Στο Θεό. Ξέρετε, γέροντα, τι λένε πάλι κάποιοι. Εγώ προσεύχομαι, αλλά ο Θεός δεν μου κάνει αυτό που θέλω. Πώς θα σου το κάνει? Με τον τρόπο που προσεύχεσαι. Ταπεινώνεσαι. Με πίστη, με εμπιστοσύνη ότι ο Θεός ακούει αυτά που το λες και ότι μπορεί να τα κάνει και θα κάνει ό,τι είναι το καλύτερο για σένα. Ο Θεός ξέρει τι μας συμφέρει. Είναι αυτό που λέει στην παράκληση, καθένας λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Της αιτήσεως. Και έλεγε μια ευσεβής ψυχή την προσευχή του Θεού μου, σε ευχαριστώ για όσα μου έδωσες και για όσα δεν μου έδωσες. Διότι ο Θεός πολλές φορές δεν μας δίνει κάτι που θα μας βλάψει. Πολύ σωστά. Από αγάπη. Μας δίνει αυτό που είναι προς το συμφέρον μας. Μεγάλη Πέμπτη έχει και την προδοσία, αυτή την πράξη. Δυστυχώς. Και το πρόσωπο του Ιούδα, και θέλω, γέροντα, να το συνδέσουμε δυστυχώς με την κοινωνία μας πάλι σήμερα. Μας λυπεί το γεγονός να βλέπουμε ανθρώπους να απελπίζονται και να αυτοκτονούν. Να με έχουν χάσει το νόημα της ζωής τους. Το νόημα της υπάρξεώς τους. Πολύ σωστή παρατήρηση, Πάτε Νεκτάριε. Το βάρος στην περίπτωση του Ιούδα δεν είναι τόσο στη φιλαργύρια που είχε ή στην προδοσία του Κυρίου που έκανε. Είναι ότι μετά από αυτά τα αμαρτήματα, ενώ μπορούσε να μετανοήσει, να πέσει στα πόδια του Χριστού να ζητήσει συγχώρεση, πήγε και κρεμάστηκε. Αυτό είναι που πρέπει να μας εντυπωσιάσει. Υπάρχουν μερικοί που είναι και χριστιανοί και μπροστά σε κάποιες δυσκολίες πάνε και αυτοκτονούν. Μεγάλη αμαρτία. Δείχνουν ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Στο έλεος του Θεού. Και δίνω τέλος στη ζωή τους αυτή, ενώ τη ζωή την έδωσε ο Θεός. Εκείνος πρέπει να την πάρει. Μακριά λοιπόν από την αυτοκτονία και παρεμφερός εν τη ρήμη του λόγου, επειδή είπαμε ότι σαν Έλληνες Ορθόδοξοι έχουμε τις παραδόσεις μας, μην αρχίσουμε τώρα και πηγαίνουμε τα κρεβαντόρια και λέμε όταν πεθάνω να με κάψετε. Αυτά δεν επιτρέπονται. Βλέπουμε οι φίλοι μας και πρόχριστου η αρχαίοι προγονή μας εθάπτοντα. Αν πάμε στα μοίρα της λυκείας θα δούμε τους λυκειακούς τάφους. Και βλέπουμε παντού τους τάφους με τα χτερίδια, με αυτά. Χτερίσματα. Τους βασιλικούς τάφους που τους εβάζαν μέσα κατά τις συνήθειές τους οι πρόγονοι μας οι ειδωλολάτρες. Πάντα λοιπόν και επί ειδωλολατρίας και επί χριστιανισμού, εμείς οι Έλληνες ξέρουμε ότι πρέπει όταν πεθάνει ένας να το θάψουμε. Να πηγαίνουμε στο κημητήριο να βλέπουμε τον τάφο του, να του ανάβουμε το καντήλι, να θυμιάζουμε. Και αυτό μας δίνει και την ελπίδα της αναστάσεως ζωής αιωνίου. Εάν δεν βλέπεις τον τάφο, δεν βλέπεις, πώς θα θυμηθείς και τον άνθρωπο σου? Άρα λοιπόν τον καταδικάζεις στην αφάνεια. Ενώ έτσι τον θυμόμαστε και με τον τάφο του και με τα μνημόσυνα που του κάνουμε
και που δίνουμε στον ιερέα το όνομά του να τα μνημονεύσει και η ελεμοσύνη που κάνουμε στο όνομά του και όλα αυτά δείχνουν την αγάπη μας στο πρόσωπο που έφυγε από κοντά μας. Αλλά είναι και μία υπόμνηση σε εμάς να έχουμε μνήμη θανάτου. Ακριβώς. Λοιπόν, όχι κρεμαντόρια και τέτοια, όπως τα λένε, από τεφροτήρια, όχι. Αυτά δεν αρμόζουν στη φυλή μας. Και στην παράδοσή μας. Και στην παράδοσή μας. Ξέρετε, Γέροντα, θυμούμε τον πατέρα Γιώργιο τον Μεταλλινό στο Πανεπιστήμιο, που μας είχε κάνει μία διάλεξη πάνω στο θέμα του Ιούδα και είπε ότι αν ο Ιούδας μετάνιωνε, όπως ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, θα ήταν ο πιο δυναμικός από όλους τους Αποστόλους. Ακριβώς. Γιατί θα έλεγε ότι επρόδωσα τον Χριστό, αλλά μετάνιωσα. Όμως δεν το έκανε αυτό. Μήπως το ίδιο, δεν θα έκαναν και οι δαίμονες. Εάν μετανοούσα, δεν θα ήσαν πάλι φωτεινοί άγγελοι. Και θα τους είχαμε βοηθούς και προστάτες, αντί να τους έχουμε εχθρούς και πολέμιους. Αλλά δεν θέλουν να μετανοήσουν. Ένας μοναχός πολύ ενάρετος, λέει, είχε την πνευματική ικανότητα να συνομιλεί με ένα δαιμόνι. Μια φορά του είπε, να παρακαλέσω, λέει, το Θεό, να σωθείτε κι εσείς οι δαιμόνες. Δεν είναι ωραίο να είστε στο σκοτάδι και να κάνετε το κακό και όλα αυτά, όπως θέλει. Έκανε προσευχή λοιπόν και λέει, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, να σωθούν και οι δαίμονες. Τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν? Λέει, να ταπεινωθούν για αυτό που έκανα. Του το λέει όταν το συνάντησε, λέει, αυτό είναι το μόνο που δεν μπορούμε να κάνουμε. Άμα δεν ταπεινωθεί, ο δαίμονας δεν μπορεί να ξαναγίνει άγγελος. Και ο άνθρωπος πάλι, αν δεν ταπεινωθεί, δεν μπορεί από τα λέπρος που είναι όταν αμαρτάνει, να ζωντανέψει πάλι και να γίνει αγαπημένο παιδί του Θεού. Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν. Τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την ποφυράν χλέναν, των κάλαμων, των σπόγκων, το όξος, τους ύλους, την λόχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, άδει ημάς εκών κατεδέξατο. Έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό, σωτήριον εν το σταυρό ομολογία. Γεγονότα πολύ μεγάλα, πολύ μοναδικά. Όλα αυτά που έκαμε στον Κύριό μας, όταν τα ακούμε, τα διαβάζουμε, πρέπει να κλαίμε από συγκίνηση πόσο ο Κύριός μας εταπεινώθη τόσο πολύ για μας. Για μας ο Χριστός εταπεινώθη τόσο πολύ. Εμείς... Τι πρέπει να κάνουμε? Για τον Χριστό τι θα κάνουμε? Τι σπουδαίο πρέπει να κάνουμε για τον Χριστό? Αυτό να μας προβληματίζει και η περίπτωση του ευγνώμονος ληστού του εκδεξιών και η σωτήριος ομολογία, που πάνω στο σταυρό συνήλθε, μετανόησε, ομολόγησε τον Χριστό ότι είναι Υιός του Θεού, του ζήτησε να τον βάλει κοντά του στο παράδεισο και ο Χριστός είναι τόσο καλός, τόσο πρόθυμος. Αμέσως του λέει, αλήθεια σου λέει, σήμερα θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο. Και μπήκε πρώτος στον παράδεισο. Άπικος του παράδεισου. Λοιπόν, ο Χριστός θέλει τη σωτηρία μας. Δεν θέλει το θάνατο μας. Γι' αυτό έπεσε σαν αμαρτωλός, σήκω. Μετανόησε. Μην αναβάλεις, διότι δεν ξέρεις το αύριο αν σου ανήκει. Μπορεί αύριο να μην είσαι στη ζωή αυτή, να φύγεις.
Τώρα να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς και με το διάβασμα που σου κάνει ο πνευματικός της συγχωρητικής ευχής, όλα συγχωρούνται και σβήνονται σαν να μην έγινε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, εφόσον έχουμε αυτή τη δυνατότητα της μετανοίας και της εξομολογήσεως, πρέπει αυτά τα δύο να τα αξιοποιούμε για το καλό μας, για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό να είμαστε αποφασιστικοί, να λέμε τώρα. Τώρα θα κάνω αυτό. Και να το κάνουμε, να μην το αναβάλουμε. Η αναβολή οδηγεί σε ματέωση. Και η ματέωση οδηγεί σε καταστροφή. Αυτό, γέροντα, της σωτήριας ομολογίας του ληστή, μήπως είναι ένα καμπανάκι προς όλους μας να μην κρίνουμε κατόψιν και να μην βάζουμε ετικέτες στους ανθρώπους, γιατί το κάνουμε και αυτό πολλές φορές. Να θέλουμε εμείς να φανούμε ανώτεροι από κάποιον άλλον και να λέμε ότι αυτός είναι με τον τάδε χαρακτηρισμό, αυτός είναι με τον άλλον, αυτός είναι με τον άλλον. Μήπως λοιπόν αυτό το αποκλειστικό προνόμιο του Θεού το παίρνουμε και εμείς και κρίνουμε? Δεν πρέπει να κρίνουμε ούτε να καταδικάζουμε κανένα, διότι μπορεί αυτός που νομίζουμε ότι είναι μεγάλος, αμαρτωλός, μεγάλος, μπορεί να μετανοήσει και να δικαιωθεί από τον Θεό και εμείς να κολαστούμε. Ο Θεός ξέρει, δεν πρέπει να κρίνουμε κανένα. Όλοι να τους αγαπούμε. Είδες και ο Φλωράκης μετανόησε τα τελευταία του και εξομολογήθηκε. Τι ωραία! Ο Θεός τους περιμένει όλους, δεν αφήνει κανένα καλοπροαίρετο, αβοήθητο. Το Αγίο και Μεγάλο Σαββάτο, την Θεόσομον ταφήν και την Ισάδου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομαι. Διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνίαν ζωήν μεταβεύηκε. Κάθοδος στον Άδη, Θεόσομος ταφή, κήρυγμα οικιέ. Κήρυγμα. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, και την Σενάδη πορευθεί σε κήρυξε. Κήρυξε. Έπρεπε και αυτοί που ήταν στον Άδη να δουν τον Χριστό και να ακούσουν το κήρυγμα του, και όσοι τον πιστέψανε σωθήκανε. Ιδίως οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης που εγνώριζαν από τις γραφές για τον Χριστό, για την Ανάστασή Του. Και ο σπερματικός λόγος που λέει ο Ιουστίνος. Ναι, και αυτός ο σπερματικός που είχαν οι φιλόσοφοι, οι πρόχριστοι που δεν ήσαν βαπτισμένοι χριστιανοί, είχαν από το Θεό κάποιο σπερματικό λόγο, όπως λέγεται δηλαδή. Σπέρματα αληθείας. Σπέρματα αληθείας, όπως ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ διάβασα μια φορά το βίο του Ιπποκράτη, του πατρός της ιατρικής, του συμπατριώτη μας από την Κο. Ποντικό. Και συγκινήθηκα, λέω, τι Άγιος άνθρωπος ήταν. Αλλά διαβάζοντας και το βίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πάλι, κοίταξε, λέγω, μέσα ο Αλέξανδρος, τι αρετή είχε μέσα του. Γι' αυτό ο Θεός τον εβοήθησε να γίνει ο πρόδρομος του χριστιανισμού. Να εκπολιτήσει όλα τα έθνη γύρω, τη Μεσόγειο, να τα διδάξει την ελληνική γλώσσα, που ήταν η μόνη ικανή να εκφράσει τα ιερά νοήματα του Ευαγγελίου, να μεταδώσει την ελληνική παιδεία, τον ελληνικό πολιτισμό, για να μπορέσει ο Απόστολος Παύλος, μετά ο άλλος μεγάλος κολοσσός που είχε γεννηθεί στην αρσό ελληνική πόλη της Μικράς Ασίας και ήξερε απτέστος τα ελληνικά γράμματα, την ελληνική παιδεία, να κηρύξει
σε όλες τις ελληνικές πόλεις στα ελληνικά το Ευαγγέλιο και την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι τώρα που ήρθαν οι Έλληνες θα δοξαστεί. Ελήλυθεν η ώρα. Ο Υιός του ανθρώπου. Γέροντα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την από καρδιάς συνέντευξη. Έχω κάνει πολλές συζητήσεις μαζί σας και πολλές συνεντεύξεις, αλλά πιστεύω ότι εδώ το κλίμα μας ευνοεί ιδιαίτερα. Και ευχαριστούμε θερμά για αυτή σας την αγάπη, για όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, μεγάλη εβδομάδα. Γεγονότα πολύ μεγάλα. Νομίζω ότι η προσέλευσή μας στην Εκκλησία δεν πρέπει να γίνεται με έναν τυπικό τρόπο, αλλά με αυτό το οποίο λέει η υμνολογία, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν. Εάν αυτό το καταλάβουμε, νομίζω ότι θα είναι ένα παράθυρο σε τον καθένα μας και θα ανοίξει για να μπορούμε να διεισδύσουμε και να βιώσουμε το πάθος, αλλά και την Ανάσταση του Χριστού. Πολλές φορές τονίζω ότι όταν πάμε τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία και δούμε τον Εσταυρωμένο, δεν πρέπει μόνο να μείνουμε στη συγκίνηση. Υπάρχει κάτι άλλο. Από μέσα μας απορρέει μία ελπίδα ότι ο Χριστός θα αναστηθεί. Αυτό συμβαίνει και με την πατρίδα μας, αυτό θα συμβεί και με τον καθένα από εμάς. Γιατί μέσα από τα προβλήματα, μέσα από τις στενοχώριες, μέσα από τους σταυρούς, μέσα από τις θλίψεις, υπάρχει ένα μυστικό. Υπάρχει αυτό το έκπαγλο φως της χαράς και της Αναστάσεως. Γέροντα, κλείστε εσείς όπως νομίζετε. Τις ευχές για την αγάπη μας σε όλους τους χριστιανούς των νησιών μας και τα σέβη και τις θερμές ευχές μας στους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες και Επισκόπους μας Ρόδο Κύριλο και Επίσκοπο Ολύμπου Κύριλο, Σύμης, Χρυσόστομο, Κόου, Ναθαναήλ, Λέρου Καλύμνου και Αστή Παλέας, Παΐσιο και Επίσκοπο Στρατονικίας, Στέφανο, Μητροπολίτη Κασπάθου και Κάσου, Αμβρόσιο, τον ηγούμενο όμως και πατριαρχικό έξαρχο Πάτμο Κύριλο, Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιο, Χίου Ψαρών και Ινουσών, και Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών, Μάρκο. Να έχουμε τις ευχές τους και σε όλους τους κληρικούς μας, ηγουμένους, ηγουμένησες, μοναχούς και μοναχές, σε όλους τις ευχές μας για το Άγιο Πάσχα και επικαλούμεθα για τις ευλογίες του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου μας, Κυρίου Βαρθολομαίου και όλων των Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων. Και εμείς να έχουμε τη δική σας ευχή. Καλή Ανάσταση. Ερχόμενος ο Κύριος προς το λεκούσι ον Πάσος της Αποστόλης ελεγένε Κύριον. Oh.
Okay.